Η δράση υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, την οποία και εκπροσωπώ. Και αυτό έγινε μετά, αφού εγκρίθηκε η αίτησή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή επικοινωνιακή καμπάνια At the School of Open Cognition, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια από την Ιταλία και εφαρμόστηκε, υλοποιήθηκε και πιλωτικά πέρσι, την προηγούμενη σχολική χρονιά, από περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Την υιοθέτησε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πετυχημένο μοντέλο επικοινωνίας και προσπάθησε να το διαδώσει, να το επεκτείνει και σε άλλες χώρες. Μία από αυτές ήταν η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε με τρεις περιφέρειες, τη δική μας, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Σκοπός της δράσης είναι να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν και οι νέοι μαθητές ένα έργο της περιοχής τους που υλοποιήθηκε ή που υλοποιείται αυτή την περίοδο και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξοικειωθούμε τις διαδικασίες υλοποίησης αυτών των έργων, να σταθούν ακόμα και κριτικά απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες και τέλος να προβάλλουν και να διαχύσουν στις τοπικές κοινωνίες τα ωφέλη από αυτό το έργο που παρακολούθησαν, αλλά και τη δική τους επικοινωνιακή μέθοδο, τον τρόπο, τη δουλειά τους, να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους που έγινε μέσα από το πρόγραμμα στην τοπική κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που ουσιαστικά σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχία του επάλαβου στολίου και να τους συγχαρώ, όπως είχα κάνει και όταν πριν λίγο καιρό μέσα σε αυτή την αίθουσα μας είχαν παρουσιάσει αυτή την πάρα πολύ ωραία δουλειά τους και πραγματικά είχα μείνει έκπληκτος αυτό το αποτέλεσμα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος για την νίκη. Πιο θερμά όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες για τη συμμετοχή τους πρώτα απ' όλα σε αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα συνεργασίας και κατά δεύτερον να τους συγχαρώ για την επιμονή, την δύναμη, την αποτελεσματικότητα και την εφευρετικότητα πάνω στα project, στις εργασίες τις οποίες εργάστηκαν και μας παρουσίασαν. Δουλέψαμε από την ΜΟΥ, αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες που ήταν πολλές. Και βέβαια, χωρίς να μιλήσω να πω ότι την περισσότερη και πραγματικά πιο ζεστική δουλειά με νερά και ενθουσιασμό την έκαναν οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων ήταν, θεωρώ, υψηλότερο επίπεδο. Μιλάμε για τέσσερις εργασίες πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, με πολύ δύσκολη δουλειά για τους αξιολογητές. Έχοντας δει και τις υπόλοιπες, μπορώ να γνωρίζω ότι έγινε δουλειά για τις τέσσερις σχολικές μονάδες του ψηλοεπιπέδου και μάλιστα κατάφεραν να τερματίσουν αυτό το έργο μέσα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί και εμείς, όταν προέκυψε η πανδημία, είπαμε ότι προφανώς θα δούμε αν θα συνεχίσουμε. Και τελικά συνεχίσαμε όλοι, τερματίσαμε όλοι. Ωραία, μιλήσαμε λίγο διαφορετική σειρά που βρίσκεται στην αξιολόγηση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ωραία, 11 ομάδες λοιπόν από 11 σχολεία. Στη Θεσσαλία, τα Ιόνια και την Πελοπόννησο, 214 μαθητές και 25 περίπου εκπαιδευτικοί. 11 συστηματοποιούμενα έργα στην περιοχή του, συστηματοποιούμενα έργα, τα εντόπισαν, τα επέλεξαν, τα μελέτησαν και τα πρόβαλαν. 11 ερευνητικές εργασίες παραδόθηκαν. Η κάθε μία αποτελούμενη από 4 αναφορές. Τα 4 βήματα του εκπαιδευτικού μονοπατιού του ΑΣΟ. Ο σχεδιασμός, η ανάλυση, η διερεύνηση, η επικοινωνία και η αφήγηση της ιστορίας. Together with our colleagues of the European Commission, we would like to thank the managing authority, of course, you, Elena, Elena Russo, who did a tremendous job, and of course, all the brilliant students and teachers of the Ionian Islands schools involved in the project, which are the CFU Bruxellers from Corfu, Tato Reformers from Zakynthos, sorry for my Greek, Castle Unity from Lefkada, and of course the H2O Explorers from Argostoli, Kefalonia, which is actually the winning team of the Ionia Island. So congratulations to you all. Εκτίμηση και πεποίθησή μας είναι ότι η πιλωτική εφαρμογή της δράσης ήταν πετυχημένη και εύστοχη, καθώς πέτυχε τους στόχους της, δηλαδή να διαχύσει στην κοινωνία τα ωφέλη των συγκριματοδοτούμενων έργων και να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στις έννοιες της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύουμε ότι η δράση αυτή θα ξεπεράσει το πιλωτικό της χαρακτήρα
και να είστε σίγουροι ότι ως διαχειριστική αρχή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό και θα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες σχολικές μονάδες τα επόμενα χρόνια. Ως ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, θέλουμε να συμμετέχουμε στην υλοποίηση και στη συνέχιση της δράσης και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γι' αυτό, πάντα με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Ήταν για μένα χαρά και τιμή να συμμετάσχω στην ομάδα αξιολόγησης. Ήταν χαρά μου να αξιολογήσω τα 4 σχέδια τα οποία προστάλησαν. Και θέλω να επισημαίνω ιδιαίτερα την πολύ καλή δουλειά που έγινε από όλες τις ομάδες, τόσο όσον αφορά στη διερεύνηση των σχεδίων που επέλεξαν, όσο και στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων. Πολύ καλή δουλειά έγινε επίσης κατά τη δική μου γνώμη και στον τομέα της επικοινωνίας και της διάχυσης της δράσης και της σύνοψης του έργου, αφορά το κριτήριο 4. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι η συλλογική απόφαση που αφορά στην ιτήτρια ομάδα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους μαθητές του πρώτου επάλλαργου σχολείου καθώς και την καθηγήτριά του, την κυρία Ελένη Κολαίτη, για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ενθουσιασμό στην εκπόνηση του προγραμμάτων που επέλεξαν, ακολούθησαν τους κανόνες και το σχεδιασμό του ΑΣΟΚ με επιμέλεια και δημοτικότητα. Συνδύασαν τους στόχους τους με σκοπούς που είχαν τα έργα του ΕΣΠΑ, που ήταν εκπαιδευτική σκοπή για το σχολείο της Κέρκυρας, κοινωνική για το σχολείο του Αγροσχολείου, περιβαλλοντική για το σχολείο της Ακίνθου και πολιτιστική για το σχολείο της Λευκάδας. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά από τα Ιόνια, από τα 4 Ιόνια νησιά που έλαβαν μέρος και βέβαια θα συγχαρώ και ιδιαίτερως την ηγήτρια ομάδα, η οποία σίγουρα κάτι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είχε στην ευρηματικότητα, στην οργανωτικότητα του σχεδίου και να διακριθεί, αλλά πραγματικά όλα τα σχέδια είναι επίκαιρα, ενδιαφέροντα και εκφράζουν τη δυναμική της νέας γενιάς των Ιωνίων Νήσων. Θέλω να πω ότι το σχολείο μας έτσι δέχτηκε την πρόκληση αυτή με μεγάλο ενθουσιασμό. Το θέμα το επιλέξαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε ένα πολιτιστικό θέμα, θεωρήσαμε ότι κάποια θέματα όπως δρόμοι, κτίρια και τα λοιπά είναι λίγο πεζά, το πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών, θα ήταν ένα περιμετωπικό ή ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Καταλήξαμε στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Εμείς ασχοληθήκαμε με ένα θέμα που έχει περιβαλλοντική προέκταση, με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καλέτα-Καλέτα στο νησί της Ακίνθου. Να ευχαριστήσω τους μαθητές μου και τον κύριο Χαρμπή που μαζί κάναμε την εργασία για την άψογη συνεργασία, τη διεύθυνση του σχολείου που μας παρήχε την υποστήριξή της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Τσέλιου και στον κύριο Τζιάν Μαρκό για την πολύτιμη βοήθειά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθησης αναπτύχθηκαν πολύ δυνατές δεσμοί φιλίες ανάμεσα στους μαθητές και σε εμάς. Μάθαμε κι εμείς πράγματα για το ΕΣΠΑ και για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ούτε εμείς ξέραμε. Φέτος είχαμε τη χαρά να διαλέξουμε το έργο ΕΣΠΑ της ανέγερσης του Τεχνικού Λυκείου Κέρκυρας. Είναι το λύκειο που θα φοιτήσουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά, οι μαθητές μας. Και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές. Δούλεψαν πάρα πολύ. Μετέφεραν και τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας, ενημέρωσαν το κοινό της Κέρκυρας, ενημέρωσαν το κοινό της Ελλάδας μέσω συμμετοχής τους σε web radio πανελλαδικής εμπέλειας, σε διαδικτυακά συνέδρια παρουσία της κυρίας Υπουργού Παιδείας. Και πιστεύουμε ότι έγινε μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων. Το έργο τους είναι αξιοθαύμαστο, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μιλάμε για μαθητές γυμνασίου, Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου, 12, 13, 14 χρονών το πολύ. Μέσα από τη δράση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές γνώρισαν τι σημαίνει η ΕΣΠΑ και ας πούμε ποια έργα στον τόπο μας έχουν χρηματοδοτηθεί από αυτό. Χρηματοποίησαν επισκέψεις σε χημικό εργαστήριο, την ασφαλισία του νερού, σχεδίασαν γκράφιτι και ειδικό δρόμο, συμμετείχαν ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή και μίλησαν στο ραδιόφωνο. Στην αρχή, να σου πούμε την αλήθεια, δυσκολευτήκαμε να βρούμε μαθητές πρόθυμους που ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μετά όμως, περίπου ένα μήνα δουλειάς και αναρτήσεων στα social media, το αρνητικό αυτό κλίμα άρχισε να αντιστρέφεται. Ξεκίνησαν να δέχουν μια πληθώρα μηνυμάτων από παιδιά και τους γονείς τους, οι οποίοι ήθελαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα.
θαύμαστο το πώς όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συμμετείχε σε αυτό. Σχεδόν όλα τα παιδιά μας εψύχωναν, μας απευθύνθηκαν στο Instagram, μιλούσαν στους φίλους τους και στις οικογένειές τους για εμάς. Για να καταλάβετε, ένας μαθητής μας, ο Κώστας, ο Κώστας ο Βλάχος, έγραψε τη μουσική για τα περισσότερα βίντεο μας. Ο Ανδρέας, ο Ραπάη, μας βοήθησε και σχεδιάσαμε το γκράφιτι εδώ πιο πάνω, στον δρόμο απέναντι. Οπότε σε όλους τους μαθητές δημιουργήθηκε το αίσθημα να βοηθήσουμε την ομάδα του σχολείου. Τελικά, τι ήταν αυτό το πρόγραμμα που έκανε, το ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί είχε τόση μεγάλη απήχηση στους νέους? Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι η χρήση του social media από τους μαθητές. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του προγράμματος. Εμένα με θυμόντουσαν να τους φωνάζω, φύλαξε το κινητό σου, απαγορεύεται, και τώρα εγώ η ίδια η καθηγήτριά τους τους έλεγα: βγάλτε το κινητό σας και ανεβάστε φωτογραφίες στα social media. Ανεβάστε φωτογραφίες στο Instagram, ανεβάστε φωτογραφίες στο Twitter, στο Facebook, για να έχουμε ακόλουθους. Τώρα πλέον, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τα παιδιά, προβάλλουν στην δράση του προγράμματος. Και να φανταστείτε, μέσα στα social media, όπως αναφέρθηκε, μας βρήκαν οι ομάδες του εξωτερικού. Προφανώς τους άρεσε η δουλειά μας και ήρθε σε επαφή μαζί μας. Αυτή η ομάδα από την Ισπανία, συγκεκριμένα τη Βαρκελόνη, η EcoYours, ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας έφτιαξε ένα βίντεο ειδικά για εμάς. Αυτό έγινε δύσκολη περίοδο της καραντίνας και μας εμψύχωσε και μας ανέβασε ψυχολογικά. Όλα τα παραπάνω φαίνονται ωραία, αλλά απαιτούσαν πολλές ώρες δουλειάς και προσπάθειες. Είναι μια δουλειά ομαδική και απαιτούσε συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τους καθηγητές τους. Δεν είναι ότι κέρδισε μια ομάδα σχέση με όλες τις άλλες. Ήταν η προσπάθεια που έγινε από όλους. Θα ήμουν ακόμη περισσότερο χαρούμενος αν θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ και τα υπόλοιπα σχολεία, ώστε να γνωριστούμε με τις άλλες ομάδες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Εμείς έτυχε να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έκαναν το πρόγραμμα. Χάρηκα πάρα πολύ για τις δουλειές που έχουν κάνει όλοι. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και σε όλους τους εκπαιδευτικούς από τα Ιόνια νησιά. Κάνανε όλοι αξιοθαύμα στη δουλειά. Κάποιος θα ήταν ο νικητής. Νομίζω και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε νικητές. Το δικό μας το σχολείο είναι ένα επαγγελματικό λύκειο μακριά από το διοικητικό κέντρο της περιφέρειάς μας και με αυτή τη νίκη του νομίζω ότι έδωσε κάποια μηνύματα και ότι ένα σχολείο από μακριά από το διοικητικό κέντρο μπορεί να τα καταφέρει και ένα επαγγελματικό λύκειο μπορεί να τα καταφέρει. Σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, καθηγητές, τα τελευταία χρόνια κάνουμε έναν ιδιαίτερο αγώνα να βγάλουμε το σχολείο μας έξω στην κοινωνία. Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ στον τόπο μας. Αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο φαλάτος νερού στην Ελλάδα, ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί 265 χρόνια μετά οι εργοστολιώτες μπορούν να πιουν νερό από τη βρύση τους. Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και δημιουργώντας γραφήματα, διαπιστώσαμε ότι οι συμπολίτες μας δεν εμπιστεύονται το νερό βρύσης και αγοράζουν εμφιαλωμένο. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ να μην το εμπιστεύονται οι κάτοικοι της πόλης? Αποφασίσαμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Για να προσεγγίσουμε το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας, κάναμε κάποιες δράσεις. Φτιάξαμε ενημερωτικά βίντεο για το νερό στη θάλασσα. Πετάξαμε χαρταϊκό. Φτιάξαμε καρδούλες νερού την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δημιουργήσαμε λογαριασμού στο Instagram, Facebook και Twitter για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με το έργο και τις δράσεις μας. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Πήραμε συνέντευξη από έναν ιστορικό συγγραφέα, τον κύριο Δεβό, 98 ετών, ο οποίος μας είπε πόσο χαρούμενος είναι που ανοίγει τη βρύση του και πίνει νερό. Ενημερωθήκαμε για τα συστατικά του νερού από τη βιολόγο της ΔΕΙΑΚ που επισκέφθηκε το σχολείο μας. Στο εργαστήριο χημικών αναλύσεων του κ. Καρούσου, μετρήσαμε την ποιότητα του νερού από το δίκτυο ίδρυυσης του Αποστόλη, επιβεβαιώνοντας την άριστη ποιότητά του. Πήραμε άδεια από το Δήμο και δημιουργήσαμε ενημερωτικό γκράφιτι σε κεντρικό δρόμο της πόλης μας. Όταν ήρθε ο κορονοϊός, όλα άλλαξαν στη ζωή μας. Συνεργαστήκαμε με μια ομάδα από τη Βαρκελόνη του Εκολίγιου και δημιουργήσαμε από κοινού ένα βίντεο Stay Home, Stay Safe. Εκτυπώσαμε μπλουζάκια με το λόγο της ομάδας μας.
επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο απανάτωσης όπου μας ξενάγησε ο υπεύθυνος λειτουργίας. Είδαμε τις πηγές από όπου παίρνει νερό το εργοστάσιο, ακούσαμε τις αντλίες να δουλεύουν, μάθαμε για τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται, ήπιαμε νερό κατευθείαν από τη μονάδα απανάτωσης και βεβαιωθήκαμε για την ποιότητά του. Πήραμε συνέντευξη από τον Διευθυντή της ΔΕΙΑ Κεφαλονιάς. Η κεντρική μας εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, παρουσιώντα την Περιφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον Αντιδημάρχο Αργοστολίου και τον Διευθυντή της ΔΕΙΑ. Η έκπληξη της ημέρας ήταν ότι παρουσιάσαμε ένα αυτοκίνητο που είχαμε βάψει στα χώματα της ομάδας μας. Με αυτό πήγαμε σε γειτονιές του Αργοστολίου και ενημερώσαμε τον κόσμο για την καλή ποιότητα του νερού χρήσης. Ο σκοπός μας ήταν να σας πείσουμε ότι το νερό βρύσης είναι άριστης ποιότητας για να σταματήσει η χρήση πλαστικών εμφιαλωμένων μπουκαλιών. Πιστεύουμε ότι σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Είμαστε η πρώτη γενιά που έζησε την ευχάριστη εμπειρία να πίνεις καθαρό νερό από την βρύση. Και μιλήσαμε για το πρόγραμμά μας σε εκπομπή στο Ionian Channel. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Αργοστολίου, γιατί τους έχουμε εδώ μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Νάτι! Προβάλαμε τις δράσεις μας στο τοπικό ραδιόφωνο και σε ιστότοπους ενημέρωσης. Το star.gr μας αφιέρωσε άρθρο στο ειδησιογραφικό του site. Πίνουμε νερό από τη βρύση. Μειώνουμε τα πλαστικά απορρίμματα. Γεμίζουμε τα ποτήρια μας, ανακυκλώνουμε τα μπουκάλια μας. Ακολουθήστε μας. Ισμήνη Μαρίνα, Αλεπιζάτου, Αλεπιζάτου. Πάμε στη Γιασμίν από Χανά. Στο Άρη Γιαλουμί. Την Ελευθερία Βενελάβου. Την Άννα Μαρία Δεσιμόνε. Τον Νικόλαο Κοκόση. Τον Άγγελο Κουτσιά ή Κούτσια. Την αργυρό ματιά του. Το Δημήτρη Μπάρκα. Τον Άγγελο Πανταζάτου. Τον Ανδρέα Ποταμιάνο. Την Χριστιανά Σίδερη. Τον Αντισέα Σταθάτου. Επίσης, θυμητική απονομή στους εκπαιδευτικούς, τους τρεις που εργάστηκαν
την κυρία Κολαίτη, τον κύριο Δελιγιάννη και τον κύριο Βασιλάτο και θα παρακολούσαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Τραβλό, να κάνει την απονομή. Ξεκινήσουμε την κυρία Κολαίτη. Κύριε Γιάννη. Και τον κύριο Βασιλάτο. Παρακαλούμε να μείνετε όλοι πάνω. Πέρα από τα συγχαρητήρια, εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για το έργο της, γιατί καταφέρατε να αναδείξετε ένα σημαντικό έργο ζωής, όπως είναι το εργοστάσιο του νερού για την πόλη του Αργοστολίου. Το αναδείξατε, το προωθήσατε σε ηλικίες νέων ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι πολίτες του αύριο. Κάτι τέτοιο το κάνατε σε μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο βαθμό από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η υπηρεσία. Και για αυτόν τον λόγο εμείς σας ευχαριστούμε. Θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέξατε με το εργοστολίγιο σας και θα προσπαθήσουμε τη χρονιά την οποία έρχεται να επισκεφθούν και άλλα σχολεία το εργοστάσιο αναπαράδοσης, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είχατε στον επίλογο της παρουσίασής σας. Ναι, στο να χρησιμοποιούμε πόσιμο νερό από τη χρήση μας και όχι τη χρήση των πλαστικών μπουκαλιών, ούτως ώστε έτσι να εξασφαλίσουμε το περιβάλλον. Συγχαρητήρια.